Συνεχίζονται οι εγγραφές των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Δράμας ως τις 31 Μαΐου. Οι γονείς και οι κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μόνο στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής τους. Μας μίλησε σχετικά ο Νίκος Γιαμαλής, Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου, ο οποίος υπογράμμισε ότι είναι απόλυτα ομαλή η επαναφορά των μαθητών στο σχολείο μετά τα προβλήματα που υπήρξαν λόγω της πανδημίας. Ναι, οι εγγραφές ξεκίνησαν ηλεκτρονικά. Μπορούν οι γονείς που ενδιαφέρονται να στείλουν τα παιδιά τους, οι γονείς των παιδιών της 6ης Δημοτικού που θέλουν να φοιτήσουν τα παιδιά στο γυμνάσιο, μπορούν να στείλουν τα παιδιά τους στο Μουσικό Σχολείο με μια ηλεκτρονική αίτηση στο email του σχολείου. Να στείλουν την αίτησή τους και από εκεί και πέρα μέχρι τις 31 Μαΐου είναι η περίοδος των αιτήσεων. Ελπίζω να έχουμε όπως και κάθε χρόνο προσέλευση από τους γονείς και τους μαθητές. Πάμε καλά μέχρι τώρα. Αυτό είναι. Περιμένουμε λοιπόν τις αιτήσεις των γονέων για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την καινούργια χρονιά. Κατά τα άλλα όλα καλά. Είμαστε σε μια πολύ καλή έτσι κατάσταση μετά από την επάνωδο του σχολείου, των παιδιών και των μαθητών και των καθηγητών. Περιμένουμε τις πανελλήνιες εξετάσεις. Εξετάσεις δεν θα γίνουν φέτος όπως και πέρσι. Όλα καλά. Ο κύριος Γιαμαλής αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις για τη στεγανοποίηση της οροφής του Μουσικού Σχολείου. Το σχολείο βρίσκεται σε μια πάρα πολύ καλή εικόνα όσον αφορά τις επισκευές του. Έχει τελειώσει το δώμα από πάνω, έχει κλείσει όλο το δώμα, έχει κλείσει όλη η σκεπή λοιπόν, έχουν σταματήσει, έχει στεγανοποιηθεί, έχουν βαφτεί αίθουσες, έχει γίνει γύρω-γύρω τυχεία για να μην μπαίνουν νερά στα θεμέλια. Όλες οι εργασίες είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Πιστεύω ότι μέχρι να κλείσει τα σχολεία θα έχει τελειώσει και το επισκευαστικό έργο.